Κύριε Μάρκο, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ή σας χωρίζει με αυτά που έχει αποφασίσει και η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι απλώς πλέον στα λόγια, έχουμε και αποφάσεις. Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για μας δεν υπάρχουν λαθροί άνθρωποι. Φυσικά για το κεφάλαιο, οι άνθρωποι είναι εμπορεύματα και μπορεί να είναι και λαθροί. Και η ορολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν χρησιμοποιεί τον όρο λαθρομετανάστευση, θα ισχύει για να το λέει ο κ. Μαρκόπουλος, επιβεβαιώνει ότι είναι μια αντιδραστική ένωση και εχθρός των λαών και αυτή η ορολογία που τη χρησιμοποιεί. Δεύτερον, εννοείται ότι μας χωρίζει άβυσος, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπους κυνηγημένους από τον πόλεμο, από τη φτώχεια. Ένα πόλεμο και μια φτώχεια που γεννάει το ίδιο το σύστημα. Και αν το θέλετε, ποιος έχει βάλει σε ποιον να είναι. Δηλαδή, ο πόλεμος στη Συρία, ποιος τον κάνει. Από πού σηκώθηκαν αεροπλάνα. Η χώρα μας πώς συμμετείχε. Στον πόλεμο στο Αφγανιστάν που έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση, ποιος τον έκανε. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά κάτσουμε και να δούμε. Σήμερα το πρόβλημα πώς μπορεί να ανακουφιστεί στοιχειώδως. Όσο ισχύει αυτή η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το προλαφανό εξημένο που αναγκάζει τη χώρα μας, την υποχρεώνει να κρατάει τους ανθρώπους στα νησιά. Όσο υπάρχει αυτή η συμφωνία του Δουβλίνου, που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν στη χώρα στην οποία θα πρωτοδοθούν. Τούτων δοθέντων. Πρέπει λοιπόν να απορριφθούν αυτές οι συμφωνίες. Το θέμα είναι ότι οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύονται και ασκούν μια πολιτική προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτού του προβλήματος, δεχόμενοι αυτές τις συμφωνίες. Για παράδειγμα, εσείς με τις μετεγκαταστάσεις συμφωνείτε. Εμείς λέμε ότι πρέπει καταρχήν να απορριφθούν αυτές τις συμφωνίες και να κινηθούμε έξω από αυτές. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι να μένουν σε πραγματικά ανθρώπινα πλαίσια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να κλείσουν τα hot spot. Να κλείσουν εντελώς. Και να πάνε πού αυτοί. Θα σας πω πού να πάνε. Να πάνε σε χώρους ανθρώπινους, καταρχήν να έρχονται άνθρωποι με το που φτάνουν. Να έχουν μια στοιχειώδη περίθαλψη, καταγραφή, να παίρνουν προσωπικό υγείας και από εκεί πέρα να προωθούνται στην υπηρετική χώρα για να εξετάσουν τα αιτήματά τους για το άσυλο. Και από τη στιγμή που παίρνουν άσυλο, να μπορούν να πάνε στην χώρα αυτή που επιθυμούν. Μπορούν να συγκροτήσουν άσυλο. Εάν δεν μπορούν να είστε σύμφωνος με τα κλειστά κέντρα. Όχι, δεν είμαστε σίγουροι με τα κλειστά κέντρα και τις φυλακές. Και... πόσο ναι. Μάλλον όταν και το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι αυτά τα κλειστά κέντρα που θα είναι στην πραγματικότητα φυλακές, πέρα θα μένουν άνθρωποι που είναι κατακριτέο ούτως ή άλλως, θα μένουν και ασυνόδευτα παιδιά, που είναι δύο και τρεις φορές κατακριτέο. Αυτό προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι αυτός ο κόσμος να μπορέσει να πάει εκεί που ακριβώς επιθυμεί να πάει. Και αν να επανενωθούν οι οικογένειες. Και ελεύθερα, σε όλη, δηλαδή εκεί που επιθυμεί, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, πώς θα γίνει. Βέβαια, εκεί που επιθυμεί. Και αυτός ο κόσμος, ξέρετε, στην πλειοψηφία του δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Εάν όμως δεν συγκροτεί το δικαίωμα ασύλου, που... δεν πρέπει να γίνει μια διαχείριση επιστροφής σε σύμφωνος. Καταρχήν, με τα κλειστά κέντρα, μας είπα την άποψή σας, την επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Να δούμε καταρχήν το ποιο συγκροτεί το δικαίωμα ασύλου και ποιο όχι. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη σπέκουλα. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν το θα συγκροτούν. Μοιραία, ανεξαρτήτω. Έχει... είναι μια μεγάλη. Εντάξει, υπάρχουν κανονισμοί και νόμοι. Εμείς καταρχήν λέμε ότι αυτός ο κόσμος είναι κυνηγημένος και πρέπει να έχει μια. Πώς το λένε. Μια... να τον επιθάψουν, να τον δεχτούμε. Όπως δεχτήκαν και τους παππούδες μας εδώ πέρα. Εγώ έχω καταγωγή μικρασιάτικη και πολλοί κόσμοι είναι πρόσφυγας. Που ήταν εδώ πέρα τώρα. Σε άλλες συνθήκες, βέβαια. Το λέγανε τουρκόσπορο. Το λέγανε τουρκόσπορο. Εντάξει, άλλες συνθήκες όμως. Τότε φοβόντουσαν τα ήθη και τα έθιμά τους. Δηλαδή δεν αλλάζουν. Μην πούμε όμως αυτή την κουβέντα τώρα. Να πάμε στο σήμερα. Όχι, κάποιοι άνθρωποι μοιραία και με δεδομένη τη θέση. Αυτό που είπε ο κ. Μαρκόπουλος και νομίζω συμφωνείτε σε αυτό. Ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τους ανθρώπους αυτούς επί τη ουσία. Δεν θα πρέπει να βρεθεί λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιστροφές τους, δεδομένου ότι είναι αδύνατον με τους ρυθμούς που υπάρχουν οι ροές να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε να ζουν ανθρώπινα και οι ίδιοι πριν από. Να έχουμε υπόψη μας ότι στις πλάτες αυτών των ανθρώπων παίζονται και πολύ σκληρά παιχνίδια. Για παράδειγμα, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, στο σημείο 9, τι προβλέπει. Ότι η Τουρκία μπορεί να διαμορφώσει μια ζώνη εντός των συνόρων της Συρίας, όπου εκεί πέρα να μπορέσουν να μείνουν πρόσφυγες που έχει στη χώρα της. Κάποιοι λέγανε ότι είναι και αυτό το οποίο δηλαδή έγινε με την εισβολή του Ερντογάν. Ή για παράδειγμα, για τον ορισμό του πρόσφυγα, άλλο ορισμό δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο δίνει η πατέρα του ΙΕ. Στον άνθρωπο από το Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει προφίλ του πρόσφυγα, ενώ η πατέρα του ΙΕ δίνει προφίλ του πρόσφυγα. Τι σημαίνει αυτό για εμάς, απλά ελληνικά. Ότι στις πλάτες αυτών των ανθρώπων παίζονται μεγάλα παιχνίδια. Άρα λοιπόν η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ατομικά, γιατί ο καθένας δεν ξέρουμε και τι έχει πίσω του. Και από εκεί πέρα υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Αλλά για να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν, είναι όρος και προϋπόθεση να συγκρουστούμε με αυτές τις συμφωνίες. Αλλιώς είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που λύση δεν μπορεί να βρεθεί λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια. Να αλλάξουμε και. Τώρα τι να πω. Εγώ μάλλον θα ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν, γιατί δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι μιλάμε για μια λαϊκή και πόσο μάλλον φιλελεύθερη κυβέρνηση. Και αν το θέλετε, το γεγονός ότι έχουν γίνει ήδη δύο πανεργατικές απεργίες, το γεγονός ότι τα μάτια ήδη έχουν πιάσει δουλειά σε βάρος διαδηλωτών και πάνω στα κεφάλαια διαδηλωτών, με πρόσφατο το παράδειγμα με τους φοιτητές εκεί πέρα έξω από τη Σύνοδο των Βρετάνιων, δεν υποδεικνύει μια φιλολογική κυβέρνηση. Κάτι νόημα μας. Δεύτερον, τώρα από αυτά που μας έχουν ξεζουμίσει και μας έχουν πάρει από όλες τις μπάντες, δίνουν κάποια ψίχουλα. Ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι. Στην ίδια ρότα για να κλείνουν κάποια στόματα.
Αυτό δεν είναι πολιτική που μπορεί να μας πάει μακριά και είναι μακριά από αυτό που δικαιούμαστε να έχουμε. Σήμερα ο κόσμος με τον πλούτο που υπάρχει. Με τη μείωση φορολογίας συμφωνείτε? Η μείωση φορολογίας, διαβάζοντας το φορολογικό νομοσχέδιο και βλέποντας ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι σαφής όσον αφορά το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή είναι σαφές ότι μειώνουν τη φορολογία των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%. Είναι μεγάλο σαφές... και δεν είναι και μικροεπιχειρήσεις μέσα σε αυτό, οι μισές επιχειρήσεις. Ναι, είναι σαφές ότι μειώνουν επίσης τα μερίσματα, τη φόρο στα μερίσματα που είναι από το 10% στο 5%. Αποσβέσεις και μια σειρά άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτό που θα πάρουν από νομικά πρόσωπα ότι θα είναι μειωμένο. Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός υπολογίζει αυξημένα φορολογικά έσοδα. Αν δεν είναι τα νομικά πρόσωπα αυτά τα αυξημένα έσοδα, από πού θα είναι? Δηλαδή, θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί όλο το κομμάτι, πώς θα λειτουργήσουν και ορισμένα τρίκ, όπως ξέρω εγώ, το θέμα πόσο από τις κάρτες θα δικαιολογήσει το εισόδημά σου, που λέει το 30%, θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Είναι πιθανό δηλαδή η επιβάρυνση θα παραμείνει μεγάλη. Αλλά ακόμα και κάποιες μικρές φοροελαφρύνσεις. Που είναι τις τάξεις από τις 2 στις 3 ευρώ και θα τις στηρίξουμε και τώρα. Δηλαδή τη μείωση του ένφια, ναι, μια σειρά, ναι, από άλλες, ναι, θα τις παρεμβάσεις. Δεν αναιρούν το γεγονός, ναι, ότι σήμερα τα εργατικά λαϊκά στρώματα πληρώνουν το 93% των φόρων. Δεν αλλάζει αυτή η εικόνα. Το αν το 93 θα γίνει 92,5% ή 93,5% δεν αλλάζει την ουσία του ποιος πληρώνει σήμερα το μάρμαρο. Και αυτή η ανάπτυξη που λένε και η Νέα Δημοκρατία και που υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας πάει μακριά. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η τάση που υπάρχει είναι να πιέζεται το μεροκάματο με πάρα πολλούς τρόπους. Βλέπουμε για παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά την επένδυση της Κόσκο πάνω σε τι χτίζεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι ατομικές συμβάσεις, να μην τους δουν τα βαρέα και ανθυγιεινά, εντατικοποίησης δουλειάς. Ή βλέπουμε για παράδειγμα το πώς βουλευτές της περιοχής και το ασφαλιστικό, και το ασφαλιστικό ακόμα που προβλέπει. Κόσκο, δεν θέλουν και δεν σας κρύβω ότι επειδή παρακολουθώ. Είναι πολύ μεγάλο βέβαια το θέμα της επένδυσης Κόσκο, έτσι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Παρακολουθώ ότι το αίτημα για εργασία στην Κόσκο είναι τεράστιο και βλέπω ότι γενικά δεν έχουν κλειδονισμούς συνδικαλιστικούς. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον, τουλάχιστον στο επίπεδο της εργασίας, υπάρχει κάτι το οποίο είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Μπάτους, δείτε, έχουν γίνει κάποιες απεργίες. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη χτίζεται πάνω σε χτυπημένα εργασιακά δικαιώματα. Φαίνεται και σε άλλους κλάδους που είναι δυναμικοί, όπως ο τουρισμός. Ενώ, άμα δούμε και το παράδειγμα του ασφαλιστικού, με αυτό που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και με το όσο έχουν διαρρεύσει, φαίνεται ότι θα κλέψουν και άλλα πληθώρα των εργαζομένων. Με τις λεγόμενες μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών την εργοδοσία. Που δεν είναι λεφτά των εργοδοτών, είναι πάει λεφτά, έτοιμα, όμως, κύριε Μαρούγου. Είναι λεφτά που τα έχουν δουλέψει εργαζόμενοι, που τα έχουν δουλέψει εργαζόμενοι και δεν θα τους θα δώσουν. Και θα μπουν σε μια λογική να δίνουν με σαφήνεια εισφορές και να μην ξέρει κανείς τι θα πάρει.